Τώρα τα πε όλα ο Γιώργος, πέρα βρω τι θα πω. Εγώ όμω το πρώτο αίτημα που έχω είναι αν προλαβαίνω να ανοίξω το ένα κέντρο ξένων γλωσσών, μπορώ να συμμετέχω στην εκδομή στην Αυστραλία. Θέλω να ξέρω. <Και> Βεβαίω. Αισθάνομαι πάντα μεγάλη χαρά που είμαι ανάμεσά σα, γιατί τα τελευταία χρόνια ελαιό Γιώργου Ζικόπουλου έχω συμμετάσχει σε όλα. Αισθάνομαι ένα από εσά. Σήμερα για έναν παραπάνω λόγο. Αυτό που είπε τώρα ο Γιώργο, μέτρησα πώ είμαστε παρόντε από τη διοίκηση του επιμελητηρίου. Είναι ο Νίκο Ογρέλτο, ο ένα αντιπρόεδρο. Ο Νίκο Ογκουγιουμτζή, ο, ο άλλο αντιπρόεδρο. Είναι ο, ο Παναγιώτη ο Παντέλης που θα σα μιλήσει και μετά. Ο κύριο Καβαθά, μάλλον δεν είπε ότι εκτό από εδώ για σεβέ είναι και μέλο διοίκηση του επιμελητηρίου. Είναι ο Γιώργο Ζωζικόπλο. Είναι η κυρία Θεοχάρη, η γραμματέα σα. Είμαστε συνολικά 7 άτομα εδώ. Άρα αυτό δείχνει ότι δεν λέμε στα λόγια, αλλά είμαστε μαζί σα και θέλουμε να στηρίξουμε κάθε προσπάθειά σα. Αγαπητέ φίλε και φίλοι, ε, όχι εγώ, αλλά το επιμελητήριο και με την πολύ μεγάλη παρότηση του Γιώργου του Ζυκόπουλου, του πολύ καλού μου φίλου. Ξέχασα να πω πάνω στη γιατί τα πετώσα πολλά ο Γιώργο. Να καλωσορίσω και εγώ τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου, στον οποίο του Πανεπιστημίου Πειρά πρέπει να πω ότι του οφείλω μια υπέρτατη τιμή αυτή τη ανακήρυξή μου σε επίτιμο διδάκτορα, που είναι σημαντικότερη τιμή στη ζωή μου. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά, αγαπητέ φίλε Μιχάλη Στακιανάκη. <Και> να χαιρετήσω και εγώ τον Δήμαρχο το πολύ καλό φίλο τη Νέα Μύρνη, κύριε Δήμαρχε, μπράβο. Πραγματικά αποδείξατε αυτό που είπε ο Γιώργο, ότι η επιμονή και η αντοχή κάποια στιγμή δικαιώνονται. Να χαιρετήσετε όλα τα μέρη του πάνελ και βέβαια στα μέρη του Γενικού Συμβουλίου. Τον Ηλία, Ηλία που θα σα μιλήσει και αυτό αμέσω μετά, τον Χατζηγεωργίου. Θέλω να σα πω ότι υπάρχουν δύο τομεί που συζητάμε πάντα στο επιμελητήριο. Ο ένα είναι, που είπε ο Γιώργο, ο τομέα τη διεκδίκηση. Και νομίζω ότι εδώ καταφέραμε σπουδαία πράγματα και στην πανδημία όλα αυτά που θυμάστε, που δεν ήταν εύκολο, τα βρήκατε εύκολα, εδώ είχαν μάχε. Χρειάζεται και πολλέ φορέ να πάμε σε υπουργεία και σε θέματα που αφορούν τον κλάδο σα καθημερινά, που έχουμε μια συζήτηση με τον πρόεδρό σα και πηγαίνουμε από κοντά για να δούμε λύσει. Βεβαίω το μεγάλο θέμα, και κάνω μόνο αυτή την αναφορά, το θέμα των μαύρων φροντιστηρίων, των μαύρων ιδιαιτέρων δεν έχει λυθεί. Αυτό μπαίνει και στο θέμα που ανέφερε προηγουμένω ο φίλο μου Γιώργο Καβαθά δεν μπορεί να θες να χτυπήσει τόσο πολύ τη φοροδιαφυγή, να, να ασχολείσαι με το 5% γιατί τόσο είναι τα 550 εκατομμύρια, να με ασχολείσαι με το 95 50, μαύρο κρίμα, που είναι τα 40 δισεκατομμύρια μαύρο χρήμα που υποδιοικητή τη Τράπεζα Ελλάδο και στον Στουρνάρα και όχι εγώ, που μέσα εκεί είναι και τα μαύρα φροντιστήρια. Εδώ λοιπόν είναι θέμα πολιτική απόφαση που πρέπει να καταλάβουμε. Ότι αν θέλει, οι προτάσει υπάρχουν να παρεύει η πολιτεία. Μπορεί. Και είναι στο διηνεκέ. Δεν ναι, σημαίνω, αλλά κάποιε πρέπει να λυθεί. Γιατί δεν μπορεί να θε να χτυπήσει τη φοροδιαφυγή και να μην χτυπά τέτοιου τομεί που από τα στοιχεία που ακούω εδώ από το φίλο μου τον Γιώργο φτάνουν να είναι παραπάνω από τα νόμιμα φροντιστήρια, τα παράνομα φροντιστήρια. Αυτό λοιπόν σα λέω κάτι απλά όπω μου αρέσει. Είναι θέμα πολιτική απόφαση να λυθεί. Αν θέλει η πολιτεία, το λύνει. Και όχι μόνο στον κλάδο σα, για να είμαστε ειλικρινεί. Το ίδιο συμβαίνει και στα φωτιστήρια μέσα εκπαίδευση και σε πολλά άλλα επαγγέλματα. Είναι θέμα πολιτική απόφαση, πολιτική βούληση να λυθεί. Και νομίζω ότι καλά κάνει ο Γιώργος και το βάζει πάντα στη σημαία. Το ένα λοιπόν κεφάλαιο είναι όλε αυτέ τι διεκδικήσει που είπαμε προηγουμένω, που θέλουν να είστε απόλυτα βέβαιοι και η παρουσία τόσων μελών τη διοίκησή μα αυτό δείχνει ότι θα είμαστε δίπλα σα για να παλέψουμε μαζί όλα αυτά τα ζητήματα. Υπάρχει ένα άλλο κεφάλαιο που είναι ο λόγο γιατί σήμερα έχει, Έχετε το συνέδριό σα. Άρα, δεν πρέπει να μιλήσουμε πολύ, πρέπει να μιλήσουμε για τα θέματα που αφορούν την, το μέλλον, είναι οι υπηρεσίε του επιμελητηρίου. Είμαστε πολύ περήφανοι, με τον Γιώργο είμαστε μαζί από το 2011, 13 χρόνια, για αυτό που καταφέραμε σε αυτά τα χρόνια. Ένα επιμελητήριο που ήταν στην απαξιούση και σήμερα σα λέει ότι έχω 42 ανταποδοτικέ υπηρεσίε να σα δώσω. Σταράντα, είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Και μάλιστα θα μπορούσαμε να συμβουλεύσουμε και το Υπουργείο Οικονομικών. Γιατί έδωνοντα τόσε πολλέ ανταποδοτικέ υπηρεσίε που μία από αυτέ σα λέω, μόνο τα δωρεάν site και οι e shop μα κόστησε 1,5 εκατομμύριο, δημιουργήσαμε πλεόνασμα στο επιμελητήριο ρεκόρ. 26 εκατομμυρίων. Για να καταλάβετε τι σημαίνει πλεόνασμα, όλα τα επιμελητήρια τη χώρα δεν έχουν 26 εκατομμύρια. Και εμεί καταφέραμε στο δικό μα με σωστή χρήση, σεβόμαστε τα χρήματα και αυτά τα χρήματα γιατί τα έχουμε, για να τα αξιοποιήσουμε υπέρ των κλάδων τη οικονομία, για να τα αξιοποιήσουμε υπέρ των επιχειρήσεων. Και θεωρώ ότι εκεί αποδείξαμε ότι μπορεί να τα κάνει και τα δύο στη ζωή. Και να έχει παραπάνω υπηρεσίε και να έχει σωστά οικονομικά. <Συλίου> Αυτό λοιπόν που λέω είναι ότι έχουμε τόσε πολλέ υπηρεσίε που στεναχωριέμαι και στεναχωριόμαστε όλοι που δεν, ε, δεν παίρνετε πολλέ, αλλά δεν τι αξιοποιείτε γιατί είναι για σά. Από τα site -shop, που θυμίζω είναι δωρεάν. Έχετε δικηγόρου, λογιστέ, φοροτέχνε, οι οποίοι απαντάνε δωρεάν σε όλα τα ερωτήματά σα. Και μάλιστα να σα πω, όταν χρειαστεί, και μιλήστε, θα χρειαστεί να ασχοληθεί παραπάνω, θα το κάνει. Θα έχουμε τώρα άνθρωπο όποτε βγει το πρόγραμμα για εσά, έσπατα να σα εξυπηρετήσει. Σκεφτόμαστε ακόμη και να μπορεί να δημιουργεί το φάκελο. Έχουμε μία εκπαίδευση, η οποία η εκπαίδευση που έχουμε που είναι πέρυσι 120, συνεχίζουμε φέτο και σα δίνουμε δωρεάν CRM. Δεν έχετε κάνει πάρα πολύ αίτηση. Είναι περίεργο, αλλά δεν έχετε κάνει πολύ, σα είδα. Λίγοι. Τι είναι το CRM. Πρέπει να κάνουμε ένα σεμινάριο ειδικό, ένα συνέδριο να σα πω. Πάντω είναι χρήσιμο εργαλείο για τη δουλειά σα. Θα έλεγα ότι μαζεύει όλε τι πληροφορίε τη επιχείρηση. Μπορεί να συλλέγει τι πληροφορίε από κάθε πελάτη. Μπορεί να σα στέλνει τα email. Κάνει πολλά πράγματα. Οφείλετε να το μάθετε, μια κιλά για ψηφιακή εποχή και τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό που σα μείνει όμω είναι ότι εμεί σα το δίνουμε δωρεάν. Και είναι υψηλού κόστου. Και όχι μόνο σα το δίνουμε δωρεάν, σα δίνουμε και την εκπαίδευση δωρεάν. Και όχι μόνο αυτή την εκπαίδευση, στα πλαίσια όλων αυτών που αναφέρθηκαν, ξεκινάμε ένα πρόγραμμα τώρα, που είναι τεράστιο, είναι 2 εκατομμυρίων, όπου δίνουμε δωρεάν εκπαίδευση σε πέντε άξονε, που μπορούμε να αλλάξουμε έναν άξονα, αν, ζητήσει, αν ζητήσετε εσεί, και το οποίο εκπαιδεύει εσά δωρεάν και του εργαζόμενου σα επιπληρωμή. Τέτοι, οι εργαζόμενοι σα που θα εκπαιδεύονται θα πληρώνονται. Και σε τι ώρε, σε ώρε που θα συναντηθούμε και θα επιλέξουμε από κοινού. Άρα θέλω να πω ότι μια τεράστια άλλη υπηρεσία που νομίζω θα πρέπει να ευθύει υπόψη. Τι άλλο κάνουμε με μαθήματα e-learning. Τι σημαίνει μάθημα e-learning. Ένα μάθημα που αφορά το σας και είναι μόνιμα πάνω στο ίντερνετ και μπορεί να πει ότι ο θα το δει. Αυτό είναι και το μέλλον, είτε μα αρέσει είτε όχι. Αυτό θα είναι το μέλλον. Τι άλλο κάνουμε. Αν μίλαγα, θα μίλαγα, είπανε 42, θα σα πω κάποια κομβικά, επειδή μιλάω στου εκπαιδευτικού. Ξέρετε, το πρόβλημα τη ψυχική υγεία, είτε μα αρέσει είτε όχι, είναι σημαντικό. Και είναι τεράστιο πρόβλημα. Το ότι έχουμε ένα ταμπού και αν λέει κάποιο θα πάω στον ψυχολόγο, στον ψυχία του μοιάζει ταμπού, είναι λαθεμένο. Τερομερά λαθεμένο, γιατί το έχουμε ανάγκη μετά από 16 χρόνια οικονομική κρίση, με τα προβλήματα που έχουμε καθημερινά. Σκεφτόμουν να πω μια μέρα από αυτέ που βγαίνουν στα διάφορα κανάλια, πρέπει να σκέφτομαι τι χρώμα ρεύμα θα διαλέξω. Πρέπει να σκέφτομαι σε ποιο βεζινάδικο θα πάρω να Πρέπει να σκέφτομαι σε ποιο σούπερ μάρκετ έχει τα καλύτερα προϊόντα. Αυτό όλο και η πίεση των οικονομικών δημιουργεί μια κατάσταση τρομακτική. Θέλω να ξέρετε ότι είμαστε περήφανοι επίσης που το είμαστε ο μόνος φορέας στην Ελλάδα, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα σε όλους σας, στα μέλη της οικογένειάς σας και σε όλους τους εργαζόμενους να έχουν ψυχολογική υποστήριξη, ψυχική υποστήριξη στο κέντρο ψυχικής υγείας που δουλεύει καθημερινά και μάλιστα με τον ίδιο τρόπο όπως θα πηγαίνετε σαν ιδιώτη γιατρό. Σεβόμενοι απόλυτα το απόρριτο, έχετε, αν μπείτε στο site δείτε την επικοινωνία και αυτό αξιοποιήστε το. Είναι για εσά, επαναλαμβάνω, για τα μέλη τη οικογένεια και όλου του εργαζόμενου του επιχειρήσεων. Και είμαστε περήφανοι. Και είμαστε περήφανοι γιατί αυτή το μήνα αναγκαία. Δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια. Έχουμε λοιπόν πολλέ άλλε υπηρεσίε που νομίζω θα έχετε τον κόπο να τι δούμε και σα λέω ότι στα δύο από αυτά, το κοστολόγηση που είπε ο Γιώργο προηγουμένω, ο Ζικόπουλο, τι λέμε εδώ. Λέμε ένα ωραίο σύνθημα πριν πω στο τελευταίο θέμα. Προσέξτε τι θα μα ζητήσετε και θα το κάνουμε αποδεκτό, θα το δεχτούμε. Είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε οποιοδήποτε θέμα σα και εδώ πρέπει να σα πω που εξαρτάται από εμά. Δεν υπάρχει έτοιμά σα που να αφορά την αντοχή σα ω επιχείρηση και το μέλλον σα το οποίο δεν θα το δεχτούμε. Όσο και αν κοστίζει. Θα το κάνουμε γιατί αυτή είναι για μα η λογική του επιμελητηρίου. Να στηρίξουμε τι επιχειρήσει τώρα και να τι βοηθήσουμε στον εξυγχρονισμό. Άφησα τελευταίο μέρο στην τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό μοιάζει με την ερώτηση του βέβαια, που άκουσα, Κοιτάξτε, μπορεί κάποιο να διαφωνεί και με την ψηφιακή εποχή και με την τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά είναι διαφωνώ. Δεν θα σε ρωτήσει κανεί. Θα γίνει κανονικά γιατί αυτό δεν είναι ένα θέμα που αφορά εμά. Αφορά όλο τον πλανήτη. Άρα, πρώτον να καταλάβουμε ότι θα γίνει είτε σου αρέσει είτε όχι. Άρα, αφού θα γίνει, πρέπει να οπλίσει την επιχείρησή σου να το μάθει. και έναν άλλο λόγο. Επειδή όλοι και διδάσκεται σε παιδιά και έχετε παιδιά. Εάν δεν τα μάθει, είσαι εκτό πραγματικότητα. Και πρέπει να το καταλάβει σε αυτή την εποχή. Το ένα κομμάτι λοιπόν τη ψηφιακή εποχή, θυμίζω έχουμε κάνει δεκάδε σεμινάρια, θα μπορούσαμε να κάνουμε και άλλα σεμινάρια, γιατί είναι αναγκαίο όρο, κατά τη γνώμη μου, για να μπει στην τεχνητή νοημοσύνη. Δεν μπορεί να μην έχει αντιληφθεί την ψηφιακή εποχή, θα έλεγα την αυτοματοποίηση για να γιάζει κατά την αυτοματοποίηση τη δουλειά για να πούμε στην τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη όμω, η πρώτη που θα έχει θα φορά θα είναι ο κλάδο σα. Γιατί στην τεχνητή νοημοσύνη τα πανεπιστήμια και πρωταγωνιστή και το Πανεπιστήμιο Πειραιά, Θέλουν δε θέλουν να μπουν πολύ γρήγορα μέσα. Άρα αφορά κυρίαρχα τον κλάδο σα. Άρα θα δούμε πολλά πράγματα να αλλάζουν στην καθημερινότητα πάρα, πάρα πολύ γρήγορα στον τρόπο εκμάθηση και τη γλώσσα και των πάντων, το οποίο οφείλετε να το ξέρετε. Γιατί αν δεν το ξέρετε, θα είστε επιμένω, θα έχετε τον αντίπαλό σα, την άλλη επιχείρηση που θα μπει γρήγορα και θα έχει κατακτήσει αυτό το κομμάτι. Είναι τόσο σημαντικέ οι επιπτώσει τεχνητή νοημοσύνη για να χαλαρώσω λίγο το κομμάτι αυτό. Πάτε σήμερα, λέω το πιο απλό παράδειγμα. Δεν πάτε στα σούπερ μάρκετ. Και όταν πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, παίρνει τα πράγματα, τα βάζει ένα καλάθι, πα στο ταμείο και τα βάζει πάνω εκεί να τα χτυπά. Υπάρχει μια νέα μέθοδο που πηγαίνει και ένα-ένα ένα τα χτυπά μόνο και μετά βάζει πιστοτική με κάρτα. Ήρθε και η τεχνητή νοημοσύνη εδώ τα βάζει όλα σε ένα μεγάλο κάδο, το βάζει πάνω σε ένα μπάγκο. Έχει το RFS το οποίο είναι και διαβάζει τα προϊόντα και είναι και συναγερμό. Και σου λέει αμέσω πω είναι λογαριασμό. Και αν αφαιρέσει ένα προϊόν, το αφαιρεί από τον λογαριασμό. Αυτό είναι κομμάτι τη ελληνική νοημοσύνη. Άρα φανταστείτε τι σημαίνει αυτό, γιατί είπε προηγουμένω ο αγαπητό Μιχάλη Φακιανάκη ότι έχει και τα κακά του. Η απάντηση είναι ότι όλοι οι ταμείε χάνουν τη δουλειά του. Το καλό είναι ότι θα υπάρχουν υποστηρικτικέ υπηρεσίε, αλλάζουν τα δεδομένα, για να μπορέσουν να υποστηρίξουν όλα αυτά ένα δισεκατομμύριο εργαζόμενοι στον πλανήτη θα αλλάξουν εργασία μέχρι το 2030. Θα κάνουν άλλη δουλειά. Αυτό δεν είναι ένα στου 7, είναι ένα στου 4 με βάση του εργαζόμενου που υπάρχουν. Ένας, ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι. Δηλαδή θα έχουν άλλη ειδικότητα. Άρα αυτό όλο το κομμάτι περνάει και από εσά και από εμά. Και εμεί έχουμε χρέο να φτάσουμε στο σημείο να δημιουργήσουμε εκείνε τι δεξιότητε που μπορούν να λειτουργήσουν. Είναι κομμάτι λοιπόν το οποίο πρέπει να το αποδεχτεί, γιατί η επιπτώση του είναι στον κλάδο σα, στο ίδιο το επιμελητήριο. Και εσεί τι κάνετε γι' αυτό. Ξεκινάμε με τον ψηφιακό βοηθό, τον οποίο να το ξέρετε, τι κάναμε με αυτό το ψηφιακό βοηθό. Βάζαμε, έχουμε σήμερα 350 ερωτήσει και απαντήσει. Δηλαδή, αντί να μα πάει τηλέφωνο, παίζει το ψηφιακό, το ρωτά, βάζει την ερώτηση, τη γράφει και σου απαντάει. Τι είναι η τεχνητή νομοσία στο ψηφιακό βοηθό που θα είμαστε έτοιμοι σε 1,5 μήνα και είμαστε επίση περήφανοι που το κάνουμε πρώτοι. Θα μπορεί να μπαίνει μέσα στο ψηφιακό βοηθό, ο οποίο θα είναι με εκτείνο η νοημοσύνη, και σε πόσα ερωτήματα απαντάει, απεριόριστα. Γιατί μπαίνει ο νόμο μέσα. Δεν μπαίνουν οι ερωτήσει. Και ακούστε το κορυφαίο, θα απαντάει και με, με ήχο. Όχι μόνο θα γράβει, θα απαντάει με ήχο. Εδώ δεν φοβάμαι να σα πω ότι για άλλη μια φορά η πολιτεία σε τέτοια θέματα δεν είναι κακό να το πω, να λέμε και τα καλά. Το Υπουργείο Ψηφιακή Πολιτική το έχει ξεκινήσει. Εμεί θα το κάνουμε απλά για το μόνο για την επιχειρηματικότητα να έχουμε το θέμα για να βάλουμε γρήγορα το πνεύμα τη τεχνητή νοημοσύνη. Άρα η απάντηση είναι ότι, γιατί είναι το θέμα του συνεδρίου σα, ότι στη διάσκεψή σα, θε δεν θε, πρέπει να μπει. Και εγώ γιατί τα λέω, γιατί εμεί θα είμαστε δίπλα σε αυτόν τον αγώνα. Θέλω λοιπόν από αυτό το βήμα, σε αυτό που είπε ο Γιώργος, να πω. Είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε όση εκπαίδευση χρειάζεται και με όποιον εισηγητή θέλετε εσεί. Διαλέξτε του ηγητέ να δούμε. Θα μας δώσει και τα φώτα του ο αγαπητός Πρίτανης να έχετε τους καλύτερους. Πρέπει να έχετε διάθεση. Να βοηθήσουμε για να βρεθούν και τα εργαλεία, τα οικονομικά που ο Ιωσή τα περιβόητα vouchers, τα οποία θα τα χρειαστούμε στην πορεία, γιατί εξυγχρονισμό χωρί να έχει στο ΕΣΠΑ κοστίζει. Όλο αυτό που λέω κοστίζει. Αυτό όμω πρέπει να πω, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το μήνυμα τη σημερινή εκδήλωση, είναι πρέπει όλοι να μπούμε. Είναι αυτό που λέω: Ναι, διεκδικούμε τα δικαιώματά μα, αλλά πρέπει να εξυγχρονιζόμαστε για να αντέξουμε. Και θέλω να ξέρετε ότι εκτό από το, την προσπάθειά σα, εμεί θα κάνουμε τα πάντα, για να σας βοηθήσουμε σε αυτή τη μετάβαση. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.